Πασίγνωστο ηθοποιό, πασίγνωστο, ναι. Κάνει καταγγελία στην κάμερα τη εκπομπή. Τι κάνει. Ζούσε για 15 χρόνια με ένα παρουσιαστή, ο οποίο αυτή τη στιγμή είναι γνωστό παρουσιαστή. 15 χρόνια. 15 χρόνια. Ο παρουσιαστή. 15 χρόνια παρουσιαστή. Το ξέχασε. Λάμε, αλλά δεν φταίει ο παρουσιαστή. Φταίει μία ξανθιά, η οποία παρέσυρε τον παρουσιαστή. Θε ξανθέ. Ο Αρναούτογλου ήταν. Ξανθιά γιατί, μελαχρινή Κατερίνα. Σωστό. Σοκ. Καταγγελία, σοκ. Φταίει η παρουσιάστρια, καταγγέλει ο ηθοποιός. Ήμασταν 15 χρόνια στην ίδια πολυκατοικία. Κάνατε παρέα. Αλλά ναι, μιλάγαμε, ήταν τότε στο ραδιόφωνο ο Γιώργος. Αλλά από τότε που έμπλεξε με τη Φέη, με ξέχασε. Καταγγελία τώρα στην καταγγελία. Κάμερα. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι όχι επί της ουσίας. Γιώργο, σ' αγαπώ πολύ και εσένα Φέη. Και ελπίζω να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Κλείτε να σ' αγαπάει. Διαλύεις φιλίες. Και δεν καταλαβαίνεις, θα υπάρχει πλέον ενότητα στην εκπομπή, καταγγελία για τη Φέη Σκορδά. Τίποτα, η καμένη μου φίλη να βγάλουμε. Είσαι η Γιώκο Όνο, η Γιώκο Όνο, είσαι τα χώρισες τα παιδιά. Όταν τρέχεσαι λίγο. Τον Μπίτος. Η αλήθεια είναι ότι μέναμε πολλά χρόνια με τον Πάνο, είναι εξαιρετικά καλός το ποιός. Ο Πάνος πολύ ταλαντούκος και πολύ καλό παιδί. Όχι, θα του καλέσουμε, αλλά εσύ όποιον φίλο μου τον διώκνεις μακριά. Εσύ, δημόσια το καταγγέλει ο άνθρωπος. Δεν σου στείλα μήνυμα να πάμε χθες σινεμά. Πού να πάω. Μου λέει δεν μπορώ με τη Φέη. Σου έστειλε φωτογραφία με παντόφλα, απάντησε. Έχουμε θες να πω ένα όνομα για φίλου σου. Ναι. Όχι, εντάξει, ήταν για κάποιο ο πατεώνας μας έβαγε. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Ο πατεώνας είναι άλλο. Δεν πειράζει. Έχουμε όμως ψάχνει. Όλα. Αυτό είναι υπαρκή, άστα. Αφού είσαι καλά και ζεις. Θα μπει φυλακή όμως. Μακάρι. Πάμε. Πάμε. Έχουμε ανάψει κέρι για την υπόθεση. Λοιπόν,